Hello ladies and gentlemen, we are back. Άλλη μια εκπομπή, είμαστε κοντά σας για άλλη μια μέρα πολύ μοναδική, πολύ όμορφη και πολύ διαφορετική με μοναδικές προτάσεις αλλά και συνεργάτες για σήμερα. Τι όμορφη που είσαι! Είμαι Αλεξία, τι συνειδητοποίησα μόλις. Τι συνειδητοποίησες τώρα, ότι εδώ και τόσα χρόνια, ναι. Ναι. Δεν έχω καλωσορίσει εγώ προσωπικά ποτέ τον κόσμο. Δεν έχεις καλωσορίσει τον κόσμο. Είμαι πάντα μου. Δεν το είδατε, δεν είπα τίποτα. Τίποτα, δεν είπα τίποτα. Τώρα ξεκινάει. Πού πήγε, ρε παιδιά. Να σε. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή μοναδική όπως κάθε μέρα, αγαπημένη μου φίλη Αλέξανδρε. Κάνεις σε μένα, ε! Κάνεις σε μένα τώρα! Γιατί εσύ είσαι σου πάει! Σου πάει, λοιπόν, έτσι το ξεκινάμε. Ξέρεις, εμένα μου έρχεται επειδή είμαι ο άντρας και η κολόνα του σπιτιού, καταλαβαίνεις, και πρέπει να δίνω τη σωστή. Καλά, και εγώ είμαι λίγο κολόνα όμως. Κολόνα είσαι, απλά άντρας δεν είσαι. Λοιπόν, δηλαδή και αυτό θα λίγο προ συζήτηση είναι το θέμα. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ ωραία θέματα σήμερα. Μείνετε κοντά μας. Θα σας ομορφύνουμε στο πρώτο σκέλος εκπομπής. Αμέσως μετά με την αγαπημένη Χρύσα Βαλαβάνη, αλλιώς Χρύσα, θα σας πάμε σε κοινωνικές απορίες. Αλλά και θα κλείσουμε και με άλλο ωραίο θέμα για το τέλος εκπομπής. Έκπληξη συνεργάτητα καταπληκτική. Βίντεο θα δούμε, δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Διότι είμαι και λίγο ελευθέρας βοσκής. Δηλαδή, ανάλογα πώς πάει, καταλαβαίνεις, αποφασίζω αν θα πάω άλλο ή όχι. Σωστό. Έτσι άλλωστε είναι και οι πραγματικοί καλλιτέχνες. Δεν μπορούν να είναι στυλιζαρισμένοι και μέσα σε κείμενα. Άχι, το μόνο στυλιζάρισμα που θα μπορούσα να δεχτώ στη ζωή μου ήταν από εξειδικευμένα χέρια όταν αυτά έχουν ένα όνομα και μία υπογραφή. Και αυτό δεν είναι άλλο από τον καλεσμένο μας, Γιάννης Πετραδέλης, που είναι εδώ κοντά μας, από το Γιάννης Hair Team. Γιάννης Hair Team και Hair Team όμως μπορείς να το πεις. Όπου περιποιείται τις κοπέλες της εκπομπής μας. Γεια σου, Γιάννη. Καλώς ήρθες. Και το υπέροχο προσωπικό σου που σήμερα έχει εδώ κοντά από το πρωί, γιατί περιποιήθηκε λίγο την Εύη Τυχηλά λόγω του ότι ήρθε κατευθείαν από εξτρά. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Μου αρέσει πάρα πολύ. Εννοείται. Και μιλάμε για ένα κομμωτήριο το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του Γαλατσίου, στην οδό Τραλέων. 148. Ωραία. Με όλες τις υπηρεσίες μέσα. Δηλαδή εννοώ οτιδήποτε μπορεί να περιποιηθεί μια γυναίκα, μέχρι και τα νύχια της, το μακιγιάζ, τα μαλλιά της, το χτένισμα και για τον άντρα. Συχνά πυκνά έτσι θα μας δίνεις διάφορες έτσι συμβουλές και θα μας δείχνεις πράγματα που θέλουν οι τηλεθεάτρες και οι τηλεθεατές να δουν. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και σήμερα θα μας δείξεις να προετοιμάσουμε τον κόσμο απλές κινήσεις που μπορεί να αλλάξει το κούρεμα πολύ γρήγορα, το χτένισμα μάλλον, μιας κοπέλας, αλλά και πώς ένα αγόρι μπορεί να βγει το πρωί και μετά με δύο απλές κινήσεις να είναι λίγο πιο βραδινός, λίγο πιο περιποιημένος, ας πούμε. Ο Γιάννης ο Πετραδέλης, έτσι με τις διακρίσεις του μέσα από το hair styling και από τις δικές του έτσι συμβουλές κατά καιρούς σε πολύ ιδιαίτερα καλά, θα μας βάλει λίγο στο κλίμα της φετινής σεζόν. Θέλοντας να πω τι παίζει φέτος όσον αφορά τη γυναίκα, ποιες είναι οι νέες τάσεις. Μάλιστα. Η γυναίκα, όπως ξέρουμε, εκτός το ότι είναι εξατομικευμένα όλα αυτά τα πράγματα, γιατί ο κάθε άνθρωπος. Μπράβο, εγώ να έχω ανοιχτό κινητό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ποτέ όμως. Ναι, για πες. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του προσωπικότητα. Δεν μπορούμε να είμαστε όλοι fashion victims. Σωστά. Οπότε ο κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει ένα ιδιαίτερο στυλ. Το δικό του προσωπικό στυλ. Γιάννη, όμως θεωρείς, σε διακόπτω, θεωρείς όμως ότι τελικά και το μαλλί κάθε χρόνο ακολουθεί όπως το ρούχο τη μόδα του. Δηλαδή μια γυναίκα, η Εύη, ας πούμε, είναι ξανθιά όλα αυτά τα χρόνια. Αν φέτος είναι το κόκκινο, πρέπει η Εύη να πάει να γίνει κόκκινη και αν είναι το κοντό, πρέπει να γίνει κοντό καρέ, για παράδειγμα. Όχι, όχι. Αυτό πάει βάση προσωπολογίας και χρωματολογίας. Δεν μπορούμε να δανειστούμε χρώματα που ανήκουν σε μια άλλη χρωματολογική εποχή να τα κάνει, ας πούμε, μια γυναίκα η οποία πρέπει δεν της ταιριάζει. Πρέπει να το υποστηρίζει και ο χαρακτήρας και το ύφος και γενικότερα το στήλινος ακριβώς. Ανθρώπου. Στην κομμωτική υπάρχει και χρωματολογία, υπάρχει και προσωπολογία. Άρα δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μια σούμα και να μπορέσουμε να τα κάνουμε όλα, ό,τι βγαίνει στη μόδα σε ένα συγκεκριμένο άτομο. Οπότε ενδεικτικά πρώτα ξεκινάνε τα ρούχα και μαζί από πίσω ακολουθούν οι κομμωτές, τα οποία πλαισιώνουν όλη αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, αν τα ρούχα είναι ένα συγκεκριμένο ύφος, πρέπει να ακολουθήσει και το μαλλί. Φέτος είναι το πιο καουμπόικο στυλ. Μπότες, ινδιάνικες κοτσίδες, πιο ατιμέλυτο look. Αχ, όπως μου ήταν. Αυτά. Ναι, πολύ ωραία. Και θα δουλέψει πάρα πολύ, ειδικά το πολύ ξανθιστικό του πάγου, το άσπρο αυτό του πάγου με πιο ανοιχτά δέρματα. Υπάρχουν τα πιο σοκολά με παιχνιδίσματα μέσα, με χάλκινες αντάβιες ή κόκκινες, ανάλογα όπως είπαμε τον τύπο του κάθε ανθρώπου. Και στα αντρικά υπάρχουν, όπως θα δείξουμε σε λίγο το Θάνο, υπάρχουν τα πιο classic, αλλά πολύ μοντέρνα για την εποχή μας χτενίσματα.
Κλάσικ εννοούμε χωρίστρες, με χωρίστρες οι οποίες γίνονται συγκεκριμένα για συγκεκριμένα κουρέματα. Με την ξυριστική μηχανή περνάμε από πάνω για να μπορεί να φαίνεται πιο ευδιάκριτο. Τα μαλλιά επάνω, πιο στυλιζαρισμένα, αλλά και πιο ατιμέλυτα. Κοντό ή μακρύ, στους άντρες. Έχω δύο κολεξιόν που έχω να παρουσιάσω. Η πρώτη θα, ήταν, θα είναι σε κοντό και η άλλη θα είναι σε ένα πιο μακρύ και ατιμέλυτο. Mm-hmm. Σήμερα θα δούμε το κοντό. Έτσι. Αλλά εγώ προετοιμάζω δύο κολεξιόν ούτως ή άλλως. Γενικότερα υπάρχει και στο θέμα της κομμωτικής, στο θέμα του hairstyling, υπάρχει αυτό που είπαμε στην αρχή, το fashion victim. Υπάρχουν όμως γυναίκες που παρατηρώ ότι όπως αλλάζουν λες τα ρούχα ανά σεζόν, αλλάζουν τελείως και το μαλλί. Και εκεί που τους βλέπεις ξανθίες, βλέπεις μελαχρινές, εκεί που τους βλέπεις κοντό, τους βλέπεις μαύρο, εκεί που τους βλέπεις μάλλον κοντό, τους βλέπεις μακρύ και ούτω καθεξής. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι πηγαίνει όπως είπε σε όλους. Λοιπόν, να σε ρωτήσω μέσα από την πολύχρονη εμπειρία σου, μέσα από τα Γιάννη και Αρτή, τι πιστεύεις ότι ποιος είναι ο κατάλληλος μάλλον συνδυασμός για το κοντό καρέ, για το κοντό μαλλί και για το μακρύ. Δηλαδή, στο μακιγιάζ λέμε ότι μια γυναίκα, ας πούμε, με στον κοιλό πρόσωπο, αυτό και αυτό και αυτό θα κάνει στα μάτια ή στα ζυγωματικά. Στα χείλη, αυτό και αυτό. Πες μου, το μακρύ μαλλί σε τι πρόσωπα πάει. Άσχετα υπάρχει και η εξατομίκευση. Ακριβώς, σε γενική έννοια όμως. Σε γενική έννοια δεν μπορείς να έχεις ένα πολύ μακρό στενό πρόσωπο, ας πούμε, και να κάνεις ένα πάρα πολύ μακρύ μαλλί. Βλέπεις ότι τονίζει περισσότερο τη φιγούρα του προσώπου σου. Την κάνει πιο μακρύ και πιο καρέκι. Ακριβώς. Καρέ για να μπορέσεις να δώσεις πιο τετράγωνη φύση, να φύγει το πολύ μακρύ πρόσωπο και να δώσεις ένα άλλο σχήμα στο δικό σου πρόσωπο μέσω του μαλλιού. Είναι τεχνικές. Mm-hmm. Ας πούμε, υπάρχουν και οι τεχνικές της αντιστάθμισης. Όταν έχεις πολύ μακριά μύτη, καμουφλάς, πολύ μεγάλη τίποτα. Μύτη, μπορεί να δώσεις το σημείο αντιστάθμισης, είναι το πίσω μέρος του κεφαλιού. Πρέπει να δώσεις όγκο εδώ, παραδείγματος χάρη, για να μπορέσεις να καλύψεις μια πιο έντονη και πιο μεγάλη μύτη. Αλλά παρόλα αυτά έχουμε δει πάρα πολλές φορές μοντέλα στην πασαρέλα που το δυνατό του σημείο είναι αυτό, έτσι, είναι η μύτη. Σαφώς και έχουν, το λέγαμε και σε μια μας κουβέντα, και κάνανε και πολύ μεγάλη καριέρα από την ιδιαίτερη αυτή μύτη τους. Αλλά το μοντέλο όμως πάντοτε πρέπει να αλλάζει και να μεταμορφώνεται. Σίγουρα. Αν και νομίζω πως παίζει κάπου και το ρόλο σημαντικό και το σωματότυπο του ανθρώπου ανάλογα οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Γιατί τώρα βλέπεις μια κουβέντα πάρα πολύ κοντή και με τα κιλάκια της. Mm-hmm. Νομίζω πως ένα ιδιαίτερα μακρύ μαλλί ιδιαίτερα δεν θα της πήγαινε, έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Αν και νομίζουν ότι το μακρύ μαλλί όμως λένε ότι τις, νομίζουν ότι με το πολύ μακρύ μαλλί της λεπταίνει. Ναι, νομίζουν. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο. Φέτος, να συμπληρώσω, mm-hmm. ότι θα δούμε πολλά μακριά μαλλιά, έτσι. Δεν είναι τα κοντά φέτος στις γυναίκες. Είναι πολύ έντονες χωρίστρες. Στη μέση έχει ξαναέλθει η χωρίστρα, στη μέση, αλλά έντονη, πάει μέχρι βαθιά, στο πίσω μέρος, για να φαίνονται πολύ έντονο, ή στο πλάι και πάλι έντονο, δηλαδή έχουν ξαναγυρίσει οι χωρίστρες. Όπως και το ponytail, έτσι. Όπως και το ponytail, το πιασμένο, η αλογουρά όπως λέμε, η αλογουρά, η χαμηλή όμως και όχι ψηλά, χαμηλή αλογουρά, με διάφορους φιόγκους, έτσι. Παίζοντας με το μαλλί, με διάφορους φιόγκους. Ωραίο. Και θα δουλευτεί. Μπράβο, θα δουλευτεί. Είναι πολύ νεανικό, είναι πάρα πολύ νεανικό. Και νομίζω ότι είναι και για ένα πρωινό ντύσιμο, αλλά και για ένα βραδινό. Εμένα θα μ' άρεσε πολύ να βλέπω, ας πούμε, εσύ με αυτή τη φόρμα την καταπληκτική. Είναι ωραία κοτσίδα με ένα φιόγκο, όπως είπες. Ναι. Από τα μαλλιά μας φτιαγμένο, σωστά. Οπωσδήποτε. Ναι. Είναι και εντυπωσιακή ούτως ή άλλως. Καλά, εντάξει. Και το υποστηρίζει. Βρε Γιάννη, τι θα είχα εγώ. Το υποστηρίζει. Σωστό. Μου αρέσουν οι νέες τάσεις και ειδικά αυτά που θα μας παρουσιάσει και εσύ, διότι τελικά βλέπουμε ότι μπορεί η γυναίκα να είναι εντυπωσιακή με κάτι απλό αλλά και ιδιαίτερο παράλληλο που μπορεί και μόνη της, όταν δεν θα προλάβει, αν υποθέσουμε λόγω των χρόνων της ζωής μας, και καμιά φορά να κάνει την αλλαγή της. Στον κομμωτή μας, τουλάχιστον μας έχεις δώσει 5 ιδέες καλές και για γρήγορα πράγματα μέσα στο σπίτι μας. Ακριβώς. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο για αυτό που κάνει, γιατί στην Αμερική που ζούσα υπήρχαν συγκεκριμένες εκπομπές που δείχνανε μόνο για τα μαλλιά. Για να σαφώς το μαλλί είναι πολύ σημαντικό για τη γυναίκα. Σαφώς, να βοηθήσουν τους. Τον κόσμο να μπορέσει πιο εύκολα να κάνει. Το πολύ κοντό μαλλί που ορισμένες γυναίκες, ας πούμε, που το έχουν. Να, ας πούμε, εμένα πάντοτε μιλάω για κοντό μαλλί, μου έρχεται ένα παλετσάκι, η οποία χρόνια είναι αυτό το πολύ κοντό ξανθό ή κόκκινο. Και η Ρέα του Τουντζή, που έκανε τεράστια καριέρα. Αλλά πάντοτε μόνο με το κοντό. Βέβαια, την έχουμε δει και σε φωτογραφίες με το μακρύ και είναι κούκλα, αλλά το κοντό ήταν κάτι ιδιαίτερο πάνω της. Ποιες γυναίκες πιστεύεις ότι μπορούν άνετα και πολύ σωστά να διαχειριστούν και να βγάλουν προς έξω αυτό που πρέπει να βγει με το κοντό μαλλί?
Τα πρόσωπα πρέπει να είναι πολύ λεπτά, πρέπει να είναι πολύ ψηλές, να είναι λεπτές. Και αυτό είναι όμως μια ιδιαίτερη ερώτηση που κάνεις, Αλέξανδρο, γιατί έχει να κάνει και με τον κάθε άνθρωπο. Αυτό ακριβώς θα έλεγα. Αυτό ακριβώς θα έλεγα. Ότι πρέπει να το υποστηρίξεις. Και γενικότερα το κοντό πάει σε πιο δυναμικές γυναίκες. Γυναίκες, όπως είπες, ας πούμε, η Ρία Κιουτουνζή είναι πολύ δυναμικό άτομο, τη γνωρίζω. Πράγματι. Ναι. Η Νανάη Παλετσάκη, τη βλέπεις δημοσιογράφος επίσης. Όλες αυτές οι γυναίκες έχουν δυναμισμό, τον κρύβουν και μέσω του μαλλιού τους είναι και αυτό που βγάζουν προς τα έξω. Δηλαδή το μαλλί είναι καθαρά θέμα ψυχολογίας. Μ' αρέσει πολύ. Τι θέλουμε να βγάλουμε, τι θέλουμε να βγάλουμε από μέσα μας. Την πιο θηλυκή, τη femme fatale, τη γυναίκα ή την πιο έτσι. Όχι, γιατί δηλαδή, αν είσαι σε ένα γραφείο. Δυναμισμό, αλλά είναι το και το μακρύ είναι όπως το υποστηρίζει. Όταν μπαίνει σε ένα γραφείο, ας πούμε, εσύ και φοράει ένα ταγέρ και φοράει και αυτό το γυαλί το μαύρο που φορά ενίοτε και έχει την μπούκλα και επειδή για περάστε μέσα έχουμε ένα meeting, εγώ έχω τα. Τα έχω κάνει μόνο μου. Κατάλαβες. Λοιπόν, αλλά θέλω όμως να έρθω λίγο στο θέμα των χρωμάτων. Είπες ότι παίζεται πολύ το ανοιχτό, το πλάτο, αυτό το άσπρο, πλατινέ, το πλατινέ, λοιπά, πάγου, και από μετά πάμε στο κόκκινο. Ναι. Πάμε στο κόκκινο μετά ή στο καστανό με έντονες αντάβιες. Όπως είπα πριν, δεν μπορείς να υποστηρίξουν όλοι αυτό το ξανθό του πάγου, έτσι. Δεν μπορούν, δεν πάει χρωματολογικά. Αλλά και συναισθηματικά, γιατί το πιο σημαντικό κομμάτι σε αυτό είναι το συνέστημα που βγάζουμε. Σωστά. Άρα, έχουμε και μία άλλη κολεξιόν για τις πιο μελαχρινές γυναίκες, οι οποίες θέλουν να παίξουν με πιο καφέ χρώματα, με παιχνιδίσματα όπως είναι πολύ στη μόδα και τα όμπρε και τα μπαλεγιάζ, που δουλεύουμε πάρα πολύ. Με διάφορες τεχνικές, ναι. Με διάφορες τεχνικές. Το μπαλεγιάζ, πώς το είπες αυτό? Το μπαλεγιάζ. 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 Μπαλεγιάζ με έγκυο. Είναι αντάβγες στον αέρα ουσιαστικά. Α, δεν τις κάνεις στο μαλλί. Ναι. Στις κάνεις χωρίς να βάλεις στο μαλλί. Αλλά δεν βάζεις αλουμινόχαρτο. Α, το κάνεις έτσι σαν τέτοιο, ναι. Είδες όταν είσαι γυναίκα. Βοηθάει. Πάλι το κάνεις στον αέρα. Πάντως να πω, η αλήθεια είναι ότι το ιδιαίτερο χρώμα του πάγου, όπως προείπες, θεωρώ ότι είναι λίγο ταλαιπωρία. Να επιλέξουμε να το κάνουμε για το μαλλί μας. Κατά ψέματα, νομίζω ότι είναι λίγο σκότωμα, έτσι δεν είναι? Είναι αλήθεια αυτό, αλλά χρειαζόμαστε. Σωστό και αυτό, αλλά χρειαζόμαστε και ανοιχτές βάσεις, τις οποίες δεν διαθέτουν οι Ελληνίδες. Ναι, τώρα, αυτή η κολεξιόν εμένα έχει έρθει από Αμερική. Αμερική υπάρχει ένα μοσαϊκό εθνικοτήτων. Οπότε διαλέγουν στο συγκεκριμένο μοντέλο που εγώ είδα, ήταν ασιατικού. Έτσι λίγο πιο σχιστό ματάκι, ήταν λίγο πιο ανοιχτή επιδερμίδα. Λογικά πρέπει να ήταν και λίγο πιο ανοιχτό το μαλλί της. Είναι ένα μία κοπέλα η οποία είναι πάρα πολύ μελαχρινή με ένα εξαιρετικό μαλλί. Καλή ώρα όπως η Κωνσταντίνα μας που βρίσκεται στην εκπομπή. Και σου πει ότι εγώ θέλω να μου κάνεις το πάγο. Το θέλω, τέλος, πώς θα γίνει, θα το κάνει. Το πιο πιθανό είναι ότι θα καταστρέψει το μαλλί της. Εγώ προσωπικά δεν το κάνω γιατί σέβομαι την υγεία των μαλλιών. Υπάρχουν γυναίκες που επιμένουν. Εγώ δεν μπορώ να τα αναλάβω. Γιατί είναι σίγουρο ότι θα καταστραφεί το μαλλί. Το αυτονόητο, όσο και άλλα προϊόντα. Και μετά υπάρχουν άλλα επακολουθά, έτσι. Η κακή φήμη μπορεί να σου κάνει μήνυση. Χίλια δύο πράγματα, έτσι. Στο παρελθόν, αυτή το σκηνικό σε ανθρώπους που τους ήξερε, που ήταν εξαίρετοι στο είδος τους οι άνθρωποι. Και επέμενε. Τη λέει, παιδί μου, άμα θα το κάνω, θα καταστραφεί. Δεν με νοιάζει, εγώ το θέλω. Και του λέω: Βρεφάλε, σου υπογράψει ένα χαρτί. Μου λέει: τι να κάνω, θα το κάνω. Ναι. Παιδιά, καταστράφηκε το μαλλί, ήταν το αυτονόητο. Και έγινε πανικό μετά, το θυμάμαι. Και μου κατέστρεψε το μαλλί μου, κανένα μου έλεγε. Και μπορεί να γίνει αυτό που μου πες, μπορεί να γίνει, αλλά σε βάθος χρόνου. Δηλαδή να κάνουμε ένα μικρό άνοιγμα, να ανεβάσουμε δύο τόνους στο μαλλί. Ευγενικά που λέμε. Μπράβο. Σιγά-σιγά να το πάμε. Να ανεβάσεις δύο τόνους, μετά άλλους δύο τόνους, σε βάθος χρόνου μπορεί να γίνει. Ναι, βέβαια, αλλά μία και έξω δεν γίνεται. Θέλει πολύ καλλιτική περιποίηση στα μαλλιά. Σαφώς. Και θέλει και πολύ προστασία. Μέσω των χημικών επεξεργασιών που γίνονται, τα μαλλιά χάνουν συστατικά. Τα οποία πρέπει να τα επαναφέρεις με διάφορες μάσκες, με διάφορα σαμπουάν. Σωστά. Άρα να πούμε λοιπόν στον κόσμο που μας ακούει και ειδικά στους φίλους που αλλάζουν, μην τρελαίνεστε το εδώ και τώρα. Ούτε σαφώς. Το σχέμα δεν έχει το αποτέλεσμα που θέλετε. Είτε μα έχετε το αποτέλεσμα που θέλετε, δεν θα έχετε μαλλιά μετά από λίγο. Οπότε αποφασίστε, αποτέλεσμα είναι μαλλιά. Έτσι. Λοιπόν, δεν θέλω να σε κουράσουμε πολύ γιατί συχνά πηγαίνοντας κοντά μας θα μας δίνεις διάφορα. Θέλω όμως σήμερα έτσι πικάντικα και πολύ γρήγορα να φωνάξουμε, να ξεκινήσουμε με το κορίτσι της παρέας, Αντί, και να έρθει εδώ κοντά μας. Έλα, κοριτσάρα μου όμορφη, όπου θα κάτσεις στον καναπέ και εσύ, Γιάννη μου, θα πας κανονικά να μας δείξεις 2-3 πράγματα. Αφού πούμε ότι η Σαντίκα έχει ήδη 3 πολύ όμορφα κοτσιδάκια, είναι τύπου γαλλική αυτή. Ναι. Ωραία. Ανάγλυφες. Με λίγο, για να βλέπαμε λίγο και το κεφάλι, πώς είναι ήδη. Μπράβο, μόνο με αυτό. Έτσι. Μπράβο, Σωτηρία μου. Ωραία. Έτσι ή από ποια πλευρά θέλετε. Έτσι λίγο να το δούμε λίγο αριστερά και δεξιά. Έτσι, μπράβο. Εκεί ως εκεί. Εκεί.
Ωραία. Θα βγάλουμε, ωραία. Θα βγάλουμε τις, τα λαστιχάκια πολύ τα οποία συγκρατούν τις κοτσίδες. Μια χαρά. Η Σατίκη θέλω να πω ότι από το βράδυ είχε κάνει τα κοτσιδάκια της αυτά. Καλό είναι αυτό να το κάνει και η βαφτιστήρα μου η Ουρανία. Τα κάνει και την άλλη μέρα πηγαίνει στο σχολείο με σπαστό μαλλί. Είναι ίσιο τελείως το μαλλί της. Πάντως νομίζω, αλλά... Γιάννη, ότι είναι και ο πιο ανώδυνος τρόπος για να κάνει σπαστά μαλλιά. Τα κοτσιδάκια που είναι βρεγμένα λίγο τα μαλλιά το βράδυ. Σωστό. Μαμά, όταν ήμασταν μικρά, που είχαμε πάρα πολύ μακρύ μαλλί. Τώρα μιλάς για την εποχή του Νόε, φαντάζομαι. Και τότε το κάνω, εντάξει, και στην Νόε. Μάλιστα. Αυτό το να μπορέσω να κάνω την πλεξούδα από τόσο ψηλά δεν το κατάφερα ποτέ, βρε παιδιά. Ναι. Δεν έχω αντιληφθεί ποτέ πώς μπορεί να γίνει το τύπου γαλλική. Είναι πάρα πολύ. Θα σου δείξουν οι ειδικοί πώς θα το κάνεις. Λοιπόν, οπότε τώρα αυτό είναι λοιπόν ένα κοτσιντάκι στο οποίο όμως μπορεί Γιάννη να κάνει μια εμφανισούλα και να πάει κάπου, έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Μπράβο, ρε Σωτήκα, δηλαδή. Αχ, με έχετε τρελάνει. Λοιπόν, τώρα πάμε λοιπόν να δείξουμε. Πάμε να μας λες σε τι κάνουμε με γρήγορες κινήσεις. Εφόσον έχουμε αυτό το wave, που, mm-hmm. το οποίο φορέθηκε πάρα πολύ το καλοκαίρι και θα συνεχίσει μέχρι τέλος φθινοπόρου, mm-hmm. και γιατί όχι και το χειμώνα, αυτό το wave είναι το beach wave, όπως βγαίνει από τη θάλασσα, το οποίο σπαστό μαλλί μπορεί από το αλάτι να έχει μια τέτοια υφή. Εμείς, όπως είδατε την κοτσίδα, είναι το πρώτο στυλ που μπορεί να εμφανιστεί και να κάνει εμφανίσεις είτε για τα ψώνια της, είτε να βγει έξω. Αυτό είναι ένα πιο απογευματινό, το οποίο μπορεί πολύ εύκολα να γίνει. Εάν λίγο κρεπάρουμε το επάνω μέρος της φράτζας, πάρα πολύ λίγο. Να επαναλάβω εγώ στον κόσμο, όσο εσύ γρήγορα έτσι δουλεύεις, ότι ο Γιάννης Πετραδέλης από το Γιάννης και Art Team στο Γαλάτσιο, που περιποιείται και τις κοπέλες μας, θέλω να μας δείξει σήμερα 2-3 μικρές κινήσεις που μπορείτε να αλλάξετε λίγο το χτένισμά σας. Βλέπεις, Ουρανία μου, να ξέρεις και εσύ με καμιά φορά κάτι να αλλάξεις. Λοιπόν, με πλεξούδες, τις οποίες εσύ είχε κάνει εδώ η κοπέλα μας από το βράδυ, προκειμένου να έχει το αποτέλεσμα αυτό το wave, λοιπόν, που λέμε. Από το βράδυ δεν είναι κάτι, κοιμάσαι και με τις πλεξούδες, σου πονάνε τίποτα, το κάνω εγώ συχνά. Σηκώθηκε το πρωί, ήταν έτοιμη, περιποιημένη. Πήγε κάνει τις δουλίτσες της και τώρα, μια και φτάνει απόγευμα, αν υποθέσουμε, ναι. Για την ζωή της, όχι για την εκπομπή, αφήνει τις πλεξούδες πάρα πολύ γρήγορα και μένει το αποτέλεσμα αυτό. Σωστά. Εκεί λοιπόν πιάνει λίγο τη φράτζα της, την κρεπάρει με ένα κλικ και την πιάνει με ένα τσιμιδάκι από ό,τι είναι είδα. Πάρα σωστά. Πολύ απλό και πολύ γρήγορο. Δεν θα κάνουμε λεπτομέρειες. Όχι, όχι. Θέλω για πολύ γρήγορες κινήσεις. Να δείξουμε ακριβώς τι γίνεται. Ωραία. Πιάνουμε το μαλλί μας. Ένα λαστιχάκι. Ωραία. Ένα. Αυτά που μας δείχνεις, Γιάννη, φαντάζομαι ότι μπορεί και η εκάστοτε κοπέλα ή κυρία να το κάνει και μόνη της κάποια στιγμή. Γι' αυτό και το δείχνω. Γι' αυτό είναι πάρα δείχνουμε πολύ αυτά, απλό. Δείχνουμε απλά πράγματα. Πάρα πολύ απλό. Γι' αυτό σας είπα ότι δεν θα κάνουμε και πολύ χρόνο. Ανοίγουμε το μαλλί, περνάμε την άκρη της κοτσίδας μέσα, κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο. Έτσι. Α, ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Για να το δούμε και αριστερά. Μπράβο, εκεί. Τέλειο. Πάρα πολύ. Εκπληκτικό. Επίσης από κάτω. Άλλη μια. Μου κάνει λίγο και ρομαντικό αυτό, παλιά εποχή και τέτοια. Είναι και το ντύσιμό της σήμερα έτσι. Είναι πολύ μόδα αυτά τα γιακαδάκια φέτος. Ναι. Και μου κάνει και λίγο και ρομαντικό. Οπότε αυτό το κάνουμε σε 3 χωρίσματα ή σε 2. Σε ένα χωρίσμα πιάνουμε, από τον ένα κρόταφο προς τον άλλον. Mm-hmm. Πιάνουμε το λαστιχάκι, το ανεβάζουμε ψηλά. Το γυρνάμε μία από μέσα. Μέση, ανοίγουμε στη μέση τη χωρίστρα μας και περνάμε την άκρη και την γυρνάμε από μέσα. Μετά δεν ξαναπιάνουμε και εκείνο το μαλλί με λίγα από κάτω από την πλευρά. Πιάνουμε το ίδιο μαλλί από κάτω που περισσεύει. Συν αυτό που έχει μείνει από πάνω. Ακριβώς. Ή το έχουμε μαζέψει. Όχι, από πάνω. Το έχω μαζέψει, το έχω το απομονώσει. Μαζέψει από πάνω. Άλλο ένα λαστιχάκι. Κοίταξε, δεν φαντάζει δύσκολο καθόλου. Όχι, είναι πάρα όχι, πολύ και δεν φαντάζει και δεν είναι. Γι' αυτό και το δείχνω. Κάτι, Γιάννη μου. Λοιπόν, τα κοτσουδάκια τα είχαμε κάνει όσο επιτοπλίσουν, γιατί θέλουμε να είναι λίγο πιο φουντωτό το μαλλί. Μας βοηθάει αυτό από το να μην πέφτει πρόκα. Μας βοηθάει που είναι λίγο πιο φουντωτό. Όχι, πιο... όχι μόνο αυτό. Είναι ένα ιδιαίτερο στυλ. Είναι ένα πιο ιδιαίτερο στυλ. Αυτό και το τελευταίο το πιάνουμε. Αυτό προσπαθούμε να δείξουμε να είναι ένα πιο ιδιαίτερο στυλ. Επίσης το τελευταίο με ένα λαστιχάκι. Κάνουμε κάτι 3 κοτσιδάκια στην ουσία, εκ των οποίων το πρώτο περνάει μέσα τον εαυτό του. Ακριβώς. Mm-hmm. Και το τελευταίο πάλι το ίδιο. Και το τελευταίο θα το κάνουμε για το λόγο ότι, όπως είπαμε, ανοίγουμε στη μέση και περνάμε τα μαλλιά από μέσα. Και το σφίγγουμε μετά. Ωραία. Τα αφήνουμε όλα από πάνω. Mm-hmm. Βλέπουμε πόσο πιο ωραίο. 3 διαφορετικές ponytail. Mm-hmm. Έτσι, όπως είπαμε, είναι και στη μόδα. Και μπορείς να παίξεις τώρα με το πάνω το μαλλί, είτε να το φουσκώσεις, ανάλογα το πρόσωπο, όπως είπαμε. Σωστά. Είτε να το αφήσεις λίγο πιο flat, είτε ακόμα να το γυρίσεις και στο πλάι. Α, και έτσι μ' αρέσει εμένα. Έτσι. Και λίγο στο πλάι και μπορείς να το αφήσεις πιο ατιμέλητο, όπως είπαμε. Mm-hmm. Είναι στη μόδα το ατιμέλητο. Ναι, ναι, άρα αυτό μπορείς να το αφήσεις και
όπως το βλέπετε, και το προφίλ της. Ναι, ναι, έτσι, εκπληκτικό. Και από εδώ. Το κάνει μια γυναίκα η οποία δεν έχει μεγάλη ιδέα από κομμωτική. Ναι, αλλά κάπως έχει έτσι, να βγει να παρουσιάσει ένα ήχος. Αλλά παράλληλα μπορεί να το πιάσει έτσι όπως βλέπετε. Ωραία. Πώς αυτό μετά το αλλάζουμε? Αυτό μπορείς και να το πιάσεις σαν λίγο πιο βραδινό επάνω ή λίγο πιο ατιμέλυτο. Μπορεί να γυρίσει δηλαδή και πάνω. Αμέσως σαν βλέπεις. Και φαίνονται σαν μπανάνα τύπου. Ακριβώς. Ναι. Και φαίνονται πλέον οι κοτσίδες που έχουμε κάνει το στο παιχνίδι. Πλάι. Δηλαδή δείχνει να έχει πίσω μπει χέρι και έχει κάνει. Μπορεί να παιχνίδι. Το πιάσει και έτσι και μπορεί να τα κρεπάρει όλα και να τα κάνει πάλι πάρα πολύ wild. Ναι. Οπότε πολύ, το έχει δηλαδή τραβηγμένο, αλλά wild. Σαν να λέμε πολύ, ένα πολύ ροκ χτένισμα. Άμα το κρεπάρουμε όλο αυτό εδώ, αν θέλετε να το κάνουμε. Mm-hmm. Κρεπάρουμε πάρα πολύ ελαφριά με μία χτένα. Και είναι σαν και αυτό που πολύ ροκ, ροκ, πάρα ναι, πολύ ροκ ναι, κατάσταση. Εμένα μου αρέσει πολύ τραβηγμένο το μαλλί της γυναίκας και αυτό πίσω το τρελό, ότι το ξασμένο με εξετάρει πάρα πολύ. Πολύ ωραίο, όντως. Το βλέπεις πως δείχνει, κοίτα, το γέμισε αμέσως. Μα αυτή είναι μια ιδιαίτερη ουρά αλόγου, λοιπόν. Γιατί δεν σε λέγαμε παλιά τις αλογουρές, ξέρεις, γι' αυτό λέγεται αλογουρές, ουρά αλόγου. Μάλιστα. Και λίγο σπρέι. Για να κρατήσει το κρεπάρισμα και το πιο wild thing αυτό που δείχνει. Η ΛΑΚ που χρησιμοποιούμε για ένα από τα προϊόντα και βέβαια εμείς να ευχαριστήσουμε την οικογένεια και την εταιρεία Λίγος Cosmetics που είναι στο πλάι μας με τα προϊόντα μοναδικά. Και πάντοτε περιποιείται τις κοπέλες μας και όχι μόνο. Έτσι. Θέλω λίγο να σε ρωτήσω κάτι. Χρησιμοποιούμε τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε, θέλουμε να είναι τα πολύ σκληρά ή αυτά που με ένα χτένισμα φεύγει? Όχι, εξαρτάται τι ανάγκες έχουμε. Αν θέλουμε να έχουμε κράτημα στο χτένισμά μας, χρησιμοποιούμε κάτι σκληρά προϊόντα. Αν θέλουμε να έχουμε ένα χτένισμα το οποίο με ένα βούτυσμα να φύγει και να το αλλάξουμε, θέλουμε κάτι πιο απαλό. Ωραία. Εντάξει. Θέλω να σε ευχαριστήσω, κοριτσάρα μου γλυκιά. Θέλω να κάτσεις δίπλα, δεν θέλω να φύγεις από την παρέα μας, να μας μορφαίνεις το χώρο. Λοιπόν, η Σατίκ θα κάτσει δίπλα και θα φωνάξουμε το Θάνο, όπου στην ουσία πιστεύουμε ότι οι άντρες δεν κάνουν και τίποτα, σηκώνονται και φεύγουν. Γεια σου, Θάνο. Ο οποίος Θάνος στην ουσία έχει ένα. Οι άντρες. Το παιδί μου είναι. Άντρες. Λοιπόν, όπου στην ουσία το έχει σε ένα κούρεμα. Πώς το ονομάζουμε αυτό, ή λίγο. Είναι αυτό που περιέγραψα προηγουμένως. Ναι. Είναι στη δεύτερη. Επειδή έχει τη χωρίστρα στο πλάι. Δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει zoom για να. Ναι, το βλέπουμε. Για να δείξουμε τη χωρίστρα. Όπου την έχει χωρίσει λίγο έντονη. Αλλά παράλληλα έχει μια πολύ μεγάλη φράτσα. Έχουμε κάνει κάποιες αντάβιες στο μπροστινό τμήμα για να δώσουμε ένα highlight, ένα φως που είναι πολύ καλοκαιρινό και όχι μόνο. Mm-hmm. Έτσι, ο Θάνος ούτως ή άλλως ασχολείται με σπόρους, θαλάσσια, kite και τέτοια πράγματα. Οπότε είναι ένα στυλ. Ένα στυλ που ταιριάζει απόλυτα και πρέπει να το υποστηρίζεις κιόλας αυτό το οποίο κάνεις. Εγώ ξέρω το Θάνο. Είναι εκτός από μοντέλο μου, είναι και πελάτης μου, οπότε ξέρω τις ανάγκες του. Και να πάει στιγμή και βάσει τις ανάγκες δημιουργήσει και το ανάλογο στυλ, έτσι. Άρα λοιπόν το μαλλί που αυτή τη στιγμή το κούρεμα ως επιτοπλίστων που βλέπουμε στον Θάνο είναι από τη δεύτερη κολλεξιόν που θα παρουσιάσεις. Ακριβώς. Σωστά. Ακριβώς. Ναι, και δεν θεωρείται κοντό αυτό. Αλλάζει, κάνουμε λίγο πιο ατιμέλυτο το πάνω μέρος, γιατί είπαμε ότι είναι και το ατιμέλυτο στη μόδα. Αλλά μπορείς ταυτόχρονα αν το κολλήσεις αυτό να γίνει κάτι πιο classic. Ναι. Πολύ πιο classic. Μας αρέσει το. Με την τσατσάρα, εννοείς ότι το κτενήσεις τελείως. Ναι, το κατέβα και με τα χέρια μπορεί να το. Όπως το ξεκίνησες. Τι. Λοιπόν, με την τσατσάρα. Αυτό βέβαια νομίζω ότι του δίνει πολύ πιο άλλο στυλ όμως, πιο γκλαμουρέ. Τον αλλάζει λίγο. Το ένα είναι αυτό και το άλλο μπορούμε να το κατεβάσουμε κάτω εφόσον θέλουμε να είναι λίγο πιο παιχνιδιάρικο. Όχι, δεν θα τον ήθελα πολύ αυτά είναι τα λίγο πιο ήμουστη. Εμένα γενικότερα μου αρέσουν να ξέρεις τα πιο γκλαμούρ στον άντρα. Και έτσι είναι πιο ατιμέλυτο. Ναι. Έτσι είναι πιο rock, είναι πιο trendy, πιο fashion. Πιο beach wave έτσι, για την κατάσταση που κάνει Kai το Θάνος είναι, ναι, είναι πιο... Απλά με το ένα είναι λίγο πιο beach wave, με το άλλο είναι λίγο πιο football man. Κάτι άλλο, σε τένις κάτι. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να πάει και σε ένα γραφείο έτσι. Σαφώς. Αυτό ας πούμε είναι πολύ πιο ωραίο. Η δουλειά του πρέπει να είναι κάπως έτσι, πιο πίσω, όπως τα έχεις παραδειγματικά τώρα εσύ. Πρέπει να είναι λίγο πιο μαζεμένο. Ενώ όταν πηγαίνεις στην παραλία ή οπουδήποτε άλλο το βράδυ για κλάμπινγκ, μπορεί να αλλάξει λίγο το στένισμά του. Θέλω πραγματικά. Αυτό μου αρέσει πάντως. Να στο χαρίσω. Θέλω πραγματικά. Να το χωράσω. Θέλω πραγματικά και το Θάνο και τη Σαντίκαλα και τον Γιάννη Πετραδέλη από το Γιάννης Care Team στο Γαλάτσι. Να σε ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας. Ένα δευτερόλεπτο. Μου κάνεις την παλικαριά. Μπορείς να το χτενίσεις μια τσατσάρα όλα πίσω και αυτά που τα έχεις σηκώσει έτσι να το. Πώς θα φαίνονται δηλαδή, κάπως όπως τα έχεις εσύ. Όλα πίσω. Παράδειγμα, πώς τα έχεις εσύ. Εδώ, ναι.
Που δίνει βέβαια και τον όγκο η Θράτζα. Θέλει και τον όγκο τη, δεν με πειράζει, αλλά τα όλα πίσω, βρε παιδί μου. Κοίτα και αυτό. Τι ναι, είναι μοιάζει λίγο με το άλλο. Είναι πίσω όλο τελείως. Θα σε πάρω στο μαγαζί μου για. Κομπερασιέ. Για κομπερασιέ. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σεξι και αυτό. Μ' αρέσει πολύ. Λοιπόν, μόλις φτιάχνει τους πελάτες, θα περνάει η Εύη να βλέπει να δίνει την δική της εντολή. Την πινιλιά μου κι εγώ. Την πινιλιά. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιάννη, που είστε κοντά μας. Δεν φεύγετε με αυτό το πλάνο. Εγώ δεν θα σας αποχαιρετάω. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά η Χρύσα Μαλαβάνη θα είναι κοντά μας με κοινωνικές απορίες. Η Χρύσα φωνάζει. Θα είναι κοντά μας με κοινωνικές απορίες που εσείς έχετε θέσει και εκείνη μέσα από την κοινωνική της στήλη θα απαντήσει. Μην λείψει κανείς, μείνετε κοντά.